η Ευρώπη έχει πρόβλημα ύφεσης. Εμείς βγαίνουμε στην ανάκαμψη. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κρατήσουμε και να το διατηρήσουμε και να μην μας παρασύρει και μας κάτω. Και αυτό προσπαθούμε. Γι' αυτό όταν βλέπω να ακούγονται γιατί αν θα γίνουν εκλογές και αν θα βγάλουμε πρόεδρο κτλ. Εισηγηθήκατε εσείς στον κύριο Σαμαρά να πάμε σε εκλογές πριν το Φεβρουάριο? Ο Θεός φυλάξει. Αυτή σας λέω τόση ώρα. Εισηγητής, αν θέλετε, ένας από αυτούς οι οποίοι επισήμαναν τις διεθνείς συνθήκες που είναι απαγορευτικές για αποσταθεροποιητικά φαινόμενα στην Ελλάδα, πέρα από τις οικονομικές, ήμουν εγώ. Προφανώς και τέτοιο πράγμα εγώ δεν είπα και εγώ δεν άκουσα. Αν το άκουγα, θα διαφωνούσα. Ούτε και το πιστεύετε προφανώς ότι είναι μια καλή ιδέα. Εδώ και καιρό λέω ότι αν δεν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, η χώρα δεν θα μπορέσει να τα αφήσει όλα αυτά από πίσω της. Ξέρετε τι με τρομάζει. Μπορούμε να δώσουμε ανακούφιση εδώ, να δώσουμε εκεί και να ξανακυλήσουμε πίσω. Το θέλουμε αυτό. Τελευταία. Ισχύουν και τώρα. Να σας πω και ένα πολύ προσωπικό αυτό. Κάποτε, εγώ βρέχομαι το χώρο της αριστεράς. Όταν ήμουν αριστερός, το να είσαι η ταυτότητα του αριστερού σήμαινε ρίσκο και κόστος για όλους τη ζωή. Θυμάμαι τον Μακάρι, τον πατέρα μου, που το έλεγε. Σήμερα δεν είναι αυτή έτσι. Τη στιγμή, το να είσαι αριστερός. Ο κύριος Τσίπρας ασκεί μια πολιτική χωρισμό. Αυτή τη στιγμή, αφήστε να ολοκληρώσω την αντίστοιξη. Αυτή τη στιγμή, το να είσαι αριστερός τα τελευταία πολλά χρόνια ήταν διαβατήριο κοινωνικής ανόδου. Δήλωνες αριστερός και ήσουν ξαφνικά nice guy. Δεν λέω ότι είναι κακό πράγμα να είσαι αριστερός, προς Θεού. Δεν λέω ότι είναι καλό πράγμα να είσαι δεξιός. Λέω ότι αυτά τα πράγματα είχαν άλλο φορτίο πριν από 30 Σωστό, χρόνια, αλλιώς, άλλο yeah. τώρα και μην λειτουργούμε με τα στερεότυπα από τις 40 ετίας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαζαρίδη και για την καλοσύνη που είχατε να έρθει.